αλλαγή του πλάνου μιας βουτιάς, κατά τη διάρκεια της, μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις. Εδώ το αρχικό πλάνο είναι ένα καρτέρι στο χείλος ενός μεσοπέλαγου πεσήματος. Εξαιτίας του ότι από το επιλεγμένο σημείο λείπει το ψηλό, θα κάνει τη βουτιά να εξελιχθεί σε πλανάρισμα με εκμετάλλευση των σκιών που δημιουργεί ο τείχος που πέφτει προς μια όμορφη αποχή. Ένας μικρός δροφός θα αποσπάσει για λίγο την προσοχή. Όμως η αλλαγή του βυθού θα τραβήξει το βλέμμα προς έναν αρκετά μεγαλύτερο που θα μπει ήρεμα στο θαλάμι του. Στο μπλε φόντο, η αλλαγή της πορείας μιας μεγάλης συναγρίδας θα φέρει άλλη μία αλλαγή στο πλάνο της βουτιάς που θα εξελιχθεί σε καρτέρι στο βυθό. Σε αυτό θα ανταποκριθεί μία παρέα μαγιάτικα. Η βολή, αν και μακρινή, θα διαπεράσει τελείως το ψάρι που θα βρεθεί στην πετονιά. Η βολή δεν είναι ακαρία, με αποτέλεσμα να ξεχυθεί το ψάρι ανεξέλεγκτα προς τα βαθιά. Γρήγορη ανάδυση μετά από μια προσπάθεια με πολλές αλλαγές στο αρχικό της πλάνο, γεγονός που αποτελεί και το λάθος της. Έχοντας εμπιστοσύνη στη χωρητικότητα του μεγάλου μουλινέ, θα διαπιστώσω ότι φτάνοντας στο ύψος του αρχικού πόστου, λίγα μέτρα πλέον απομένουν στο τύμπανό του. Η λύση του γρίφου για την ασφαλή εξέλιξη της προσπάθειας θα δοθεί από το έμπειρο ζευγάρι, που την παρακολουθούσε στενά όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε βουτιά. Η άνεση των καλοκαιρινών διακοπών δεν θα αποτρέψει τους αστάθμητους παράγοντες. Οι καλά προετοιμασμένες και ελεγχόμενες βουτιές που γίνονται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και η παρουσία έμπειρου ζευγαριού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα ασφαλές ψάρεμα. Άλλωστε, μία βολή μπορεί να είναι αρκετή.